Φίλες και φίλοι, γεια σας με ένα ακόμη βίντεο στο οποίο θα δούμε ένα επιτραπέζιο, ένα σχετικά καινούριο επιτραπέζιο. Είναι του 2021 η έκδοση ενός παλιού αγαπημένου, δηλαδή του HeroQuest που βλέπετε ήδη στην οθόνη σας. Το παλιό επιτραπέζιο το έχουμε δείξει αναλυτικά στο κανάλι και unboxing και πώς παίζεται, οπότε θα υπάρχει link στην περιγραφή για όσους θέλετε να το θυμηθείτε. Εμείς σήμερα θα δούμε την καινούργια έκδοση, την επανακυκλοφορία, για να έχουμε και μια εικόνα αν θέλουμε να το αγοράσουμε, γιατί είναι ένα επιτραπέζο που είναι λίγο ακριβό, δηλαδή ξεκινάει από τα 100 ευρώ. Πάμε να το δούμε. Η προστινή όψη του παιχνιδιού μοιάζει με την παλιά. Αν δείτε δίπλα-δίπλα με το παλιό, θα δείτε ότι δεν έχει πολλές διαφορές. Απλά έχει αλλάξει λίγο ο σχεδιασμός, καθαρά για θέμα δικαιωμάτων. Στο πλαϊνό HeroQuest Game System, και πάμε να δούμε και την πίσω πλευρά, όπου και εδώ θα δούμε το ταμπλό που είναι ακριβώς ίδιο με το παλιό. Οι νέες φιγούρες, φτιαγμένες από άλλο πλαστικό, αλλά με περισσότερη λεπτομέρεια. Και υπάρχει μια δυνατότητα στη νέα έκδοση αυτού του παιχνιδιού να παίξετε χρησιμοποιώντας και το κινητό σας ή το tablet. Πάμε σιγά σιγά να το ανοίξουμε προσεκτικά. Είναι από αυτά που δεν θες να τα χαλάς ανοίγοντάς τα, θέλει λίγο προσοχή. Το παλιό επιτραπέζιο έχει ξεφύγει στις τιμές που το ζητάνε, είτε μεταχειρισμένο είτε καινούριο, οπότε όσοι θέλετε την εμπειρία, τσιμπήστε το καινούριο. Υπάρχουν και τα expansions, τα παλιά που γνωρίζετε, συν καινούρια που βγαίνουν. Το αρνητικό στην όλη ιστορία είναι ότι το παιχνίδι δεν έρχεται στα ελληνικά όπως το παλιό, είναι μόνο στα αγγλικά. Φαντάζομαι ότι πλέον οι περισσότεροι δεν έχετε θέμα με τη γλώσσα, θα μπορέσετε να παίξετε. Παρόλα αυτά, επειδή το έψαξα, να σας πω ότι το βιβλιαράκι των οδηγιών είναι στο 99% ίδιο. Δηλαδή μπορείτε να πάρετε το παλιό ή να το εκτυπώσετε. Υπάρχει site, επίσης θα σας το έχω στην περιγραφή, για να βρείτε όλο το παλιό υλικό και να το εκτυπώσετε και να παίζετε στα ελληνικά. Λοιπόν, το χαρτόνι είναι σκληρό, ωραίο. Από την πίσω πλευρά δεν έχει κάτι. Το αφήνουμε εδώ να μην μας πιάνει χώρο. Αυτό τι είναι, προστατευτικό για να μην φεύγουν τα αντικείμενα όταν το αναποδογυρίζουμε. Α, είναι το πρώτο συρτάρι, είναι σε συρταράκια χωρισμένο. Ωραία η συσκευασία. Είναι το sleeve αυτό, το οποίο θα το βγάλω, να το αφήσω στην άκρη, και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που βλέπω. Όσοι έχετε το παλιό επιτραπέζιο, έχετε ψιλοχήμα μέσα τα πραγματάκια. Εκτός αν αγοράσατε κάποιο αφρόδες κατασκεύασμα, σαν και αυτό. Εξτρά, παλιά δεν υπήρχε όμως κάτι. Εδώ πέρα βλέπω ότι τα έχουν όλα πάρα πολύ προσεγμένα. Τώρα μένει να δούμε αν απλά βγαίνει ή αν είναι και κολλημένη. Όχι, βγαίνει. Πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο, για να το συμμαζεύεις και να το έχεις σαν καινούριο πραγματικά. Βγαίνει αυτό εδώ. Και είναι οι φιγούρες. Τα ζάρια, οι σκελετοί, τα orcs, όλες οι φιγούρες είναι εδώ, και οι φιγούρες των μαχητών. Να δούμε λίγο των μαχητών. Έχει αρκετή λεπτομέρεια. Θα προσπαθήσω λιγάκι. Εδώ τώρα φαίνεται αρκετά η φιγούρα του βάρβαρου. Να δούμε και τον Άνω. Το ξωτικό που εδώ πέρα είναι θηλυκός ο χαρακτήρας, σε αντίθεση με το παλιό. Και ο μάγος. Ωραίες είναι οι φιγούρες, okay. Το πλαστικό δεν είναι όπως το παλιό, δεν είναι όμως κάτι το οποίο είναι άξιο αρνητικής αναφοράς ή ότι είναι της πλάκας. Είναι λίγο πιο εύκαμπτες. Αυτό έχει το καλό του ότι αν πατηθεί μια φιγούρα κατά λάθος δεν θα σπάσει. Αν δούμε έτσι και μερικές ακόμη ίσα ίσα για την ιστορία. Ο σκελετός. Πάμε και σε μια αγαπημένη φιγούρα από τα παλιά που έχει αλλάξει και αυτή. Η χαρά του χομπίστα που βάφει φιγούρες, πραγματικά.
τα κόκκινα ζάρια για την κίνηση, τα ζάρια της μάχης. Και πάμε να δούμε τι έχει το δεύτερο σιρταράκι. Αυτό είναι λίγο πιο βαρύ. Όπα, είναι αρκετά πιο βαρύ. Θα το αφήσω λίγο εδώ στην άκρη. Να κάνω χώρο. Είναι βαρύ το κουτί γενικά. Δηλαδή, νιώθεις ότι για κάποιο λόγο έχεις δώσει αρκετά λεφτά. Πολύ ωραία. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε τα έπιπλα, τις κάρτες του παιχνιδιού και το μπλοκ για τις σημειώσεις. Ας ξεκινήσουμε από τα έπιπλα. Αυτή είναι η ανοιχτή πόρτα. Θυμάστε, στο παλιό ήταν όλα χάρτινα. Ήταν η βάση πλαστική και η πόρτα γύρω γύρω ήταν χάρτινη. Η ανοιχτή πόρτα και η κλειστή πόρτα. Τι άλλο έχουμε? Το τζάκι για παράδειγμα είναι ένα από τα χαρακτηριστικά παλιά έπιπλα που ήταν εκεί πέρα με το χαρτόνι ζωγραφισμένο μια χαρά, και εδώ πέρα μπορείτε να κάνετε το ίδιο, να το ζωγραφίσετε δηλαδή. Έχει και τις λεπτομέρειες εδώ, τα ποντίκια, οι ρετροπόντικες. Για να δούμε λίγο και τις κάρτες. Μου αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος που το έχουν συσκευάσει. Λοιπόν, εδώ είναι όλες οι κάρτες. Πολύ καλή ποιότητα στην κάρτα, σκληρό χαρτί. Εντάξει, το εικαστικό είναι κοντά στο παλιό. Και εδώ είναι οι κάρτες των Gargoyle για παράδειγμα, με τους πόντους σώματος, άμυνας κτλ. Που έχει, και οι βασικές κινήσεις. Φυσικά και οι κινήσεις των χαρακτήρων Wizard, Elf, Dwarf και Barbarian. Πραγματικά χτυπάνε στη νοσταλγία οι άτιμοι, ξεκάθαρα, κυκλοφορώντας ένα τέτοιο παιχνίδι με μεγαλύτερη λεπτομέρεια. Η καρτέλα εδώ του χαρακτήρα μας, που θα σημειώνουμε τους πόντους, τα χτυπήματά μας, τα νομίσματα, μέχρι να καταφέρουμε να φέρουμε εις πέρα στις αποστολές. Τι άλλο να σας δείξω από εδώ, έτσι, για να έχετε μια εικόνα σε περίπτωση που θέλετε να το αγοράσετε. Είναι βαριά αυτά τα πλαστικά. Αυτό εδώ. Εδώ πολύ χαρακτηριστικό επίσης, με τα όπλα. Εδώ είναι τα τραπεζάκια. Ο θρόνος. Και αυτά τα άσπρα τι έχουν? Είναι νεκροκεφαλές. Τώρα θα, αν θέλετε, τα κόβετε βασικά για να τα διακοσμήσετε. Αν φοβάστε ότι θα τα χάσετε, μπορείτε και να μην τα κόψετε. Α, ήδη μία, όση ώρα σας το έδειχνα, κόπηκε εδώ μια νεκροκεφαλή. Και φοβάμαι ότι αυτά πολύ εύκολα χάνονται. Και τα σεντούκια του θησαυρού. Θα μπαίνουμε στα δωμάτια, θα ρωτάμε αν υπάρχει θησαυρός, θα ψάχνουμε, οπότε αυτά θα είναι και τα σεντούκια που θα τοποθετούνται. Το αφήνουμε για αυτό στην άκρη. Πάμε εδώ. Αυτή είναι η κάρτα του κακού, ας πούμε, έτσι, του Dungeon Master. Να στο ανοίξουμε. Με προσοχή και αυτό, να μην κάνουμε καμία ζημιά. Α, και είναι και τα πλακίδια, τα υπόλοιπα, δεν είναι μόνο δηλαδή αυτό που σας είπα, αλλά έχει αρκετό υλικό. Και αυτό μοιάζει με το παλιό. Και από εδώ σε λεπτομέρεια οι κινήσεις που έχουν οι κακοί πάνω στο παιχνίδι, μέσα στην κίνησή τους και την άμυνα, την επίθεση. Η καρτέλα του Ζάργων λοιπόν, ας την αφήσουμε εδώ για να την βλέπουμε κιόλας. Εδώ έχουμε τα πλακίδια που τοποθετούνται κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, οι παγίδες, οι κατολιστήσεις, οι νεκροκεφαλές, η σκάλα που από εδώ ξεκινάει κάθε πίστα. Το βιβλίο των οδηγιών. Αυτό το βιβλίο που είναι, που σας έλεγα ότι είναι ίδιο με το παλιό, δηλαδή αν πάρετε το παλιό, το εκτυπώσετε,
και το βάλετε δίπλα-δίπλα, θα δείτε ότι είναι ελάχιστες οι διαφορές που δεν επηρεάζουν το παιχνίδι και δεν έχετε κανένα θέμα να παίξετε και με το ελληνικό. Όπως το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και εδώ, με το Quest Book, το βιβλίο των Αποστολών. Επειδή κάθισα και το ψάξα λίγο, για παράδειγμα λέει εδώ πέρα ότι το σεντούκι περιέχει 144 χρυσά νομίσματα. Μπορεί στο παλιό το ελληνικό να λέει ότι περιέχει 120 νομίσματα. Είναι τέτοιες οι διαφορές. Και μπορεί το σεντούκι να μην βρίσκεται εδώ που μας έχει ο νέος χάρτης, να βρίσκεται λίγο πιο πάνω. Εσείς μπορείτε να παίξετε με τις ελληνικές εδώ πέρα περιγραφές και σημειώσεις και να χρησιμοποιείτε το καινούριο χάρτη ώστε να συμβιβαδίζετε με το νέο παιχνίδι. Πολύ καλή ποιότητα και στα βιβλιαράκια. Βέβαια, θα μου πεις αυτό τώρα είναι καινούριο. Θα φανεί με το άνοιξε κλείσε αν θα αρχίσουν να ξεκολλάνε τα φύλλα ή όχι. Είναι ραμμένο εδώ πέρα. Δεν έχει συγγραπτικό. Έχει γραφεί με κλωστή. Μένει να δούμε πόσο αντοχής θα είναι. Παιδιά, πάρα πολλά πράγματα μέσα. Πραγματικά όρεξη να έχεις να ασχοληθείς. Και πάμε να δούμε στο τέλος και το ταμπλό του παιχνιδιού που είναι αυτό το οποίο δεν γίνεται να λείπει γιατί δεν μπορούμε να παίξουμε διαφορετικά. Και το ταμπλό είναι από σκληρό χαρτόνι και είναι το παλιό κλασικό ταμπλό που ξέρουν όλοι όσοι έπαιζαν HeroQuest. Το επιτραπέζω με την επιβλητική διαφήμιση την οποία με το που έβλεπες ήθελες να αγοράσεις το παιχνίδι και να παίξεις. Θα σας έχω link και για τη διαφήμιση την παλιά την ελληνική και για τη διαφήμιση την καινούρια την αγγλική. Οπότε θα έχετε μια εικόνα για όλα όσα περιστρέφονται γύρω από το νέο HeroQuest. Η τιμή του ξεκινάει από τα 101 ευρώ. Υπήρχε διάστημα που είχε πέσει στα 89. Υπάρχουν όλα τα expansions που μπορεί να θυμάστε από παλιά. Οπότε όσοι θέλετε να παίξετε και πάλι HeroQuest με την οικογένειά σας ή με την παρέα σας και δεν θέλετε να ξοδέψετε μια σχετικά περιουσία για να πάρετε το παλιό, δηλαδή ένα παλιό χρησιμοποιημένο ξεκινάει από τα 120 ευρώ και μπορεί να πάει και στα 250 αν υπάρχει κάποιο σφραγισμένο, 250 ευρώ, μιλάμε για εξωφρενικές τιμές, μπορείτε να έρθετε σε αυτή την εναλλακτική του να πάρετε το νέο HeroQuest. Είναι ακριβώς το ίδιο, ίδια η εμπειρία, δεν αλλάζει τίποτα, μόνο τα ελληνικά λείπουν από μέσα. Κάπως έτσι μπορείτε να αγοράσετε και το νέο Ghost Castle και τα νέα μυστήρια στο Πεκίνο και ελπίζουμε, είχαμε ακούσει πέρυσι ότι είναι σε διαδικασία παραγωγής και το νέο Κάσταρ και Πολιορκητές. Όχι το παιχνίδι που σας έδειξα, η πολιορκία που μοιάζει, το Κάσταρ και Πολιορκητές, το παλιό όπως ακριβώς το θυμάστε. Αυτό ήταν το HeroQuest. Ήσασταν στη Ρετρόπολης. Μέχρι το επόμενο βίντεο να περνάτε καλά.